Προσπάθησε να ποζάρεις τον καθρέφτη. Κάνε πρόβες. Θα ήθελα να σου δώσω τη φωτογραφία μου. Γιατί? Γιατί νιώθω ότι θέλω να δώσω πράγματα, αλλά δεν έχω την απαραίτητη βοήθεια. Από ποιον? Θέλω λίγες περισσότερες συμβουλές, οι οποίες μα δεν τώρα ξεκινήσαμε, Μαρτίνα μου. Δεν έχουμε ξεκινήσει μαθήματα, δεν έχουμε ξεκινήσει τίποτα. Στο πρώτο πλατό και την πρώτη δοκιμασία δίνεις πίσω τη φωτογραφία σου χωρίς να δοκιμάσεις τον εαυτό σου. Απλά έχω μάθει να τα κάνω όσο καλύτερα μπορώ τα πράγματα με τη βοήθεια και πάντα θέλω να ακούω. Και αν με ρωτήσεις αυτή τη στιγμή, αν με βάζεις να κάνω το ίδιο κόνσεπτ, δεν έχω καταλάβει τι έπρεπε να κάνω. Συγγνώμη. Θα έπρεπε να είσαι πιο γλυκιά και πιο ανθρώπινη, γιατί πρόκειται για κοινωνικό μήνυμα και για beauty. Από εκεί και πέρα, η βοήθεια θα έρθει σε όλες σας, όχι μόνο σε σένα, γιατί μόλις ξεκινήσαμε. Τώρα, αν θες να τα παρατήσεις όλα αυτά για μια στιγμή, η οποία μπορεί να μην ήταν η καλύτερη σου, αλλά δεν ήταν και η χειρότερη σου, αυτό είναι δική σου απόφαση και λυπάμαι να το κάνεις, Μαρτίνα, γιατί σε είχα για πιο δυνατή. Εγώ θα σου έλεγα να το σκεφτείς, Μαρτίνα. Πήγαινε στο σπίτι, πάρε τη φωτογραφία σου και δώσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου. Είναι κρίμα. Εμείς πιστεύουμε σε σένα πάρα πολύ. Εντάξει. Είμαι πολύ δυναμικός άνθρωπος και δεν θεώρησα ότι θα τα παρατήσω αν δώσω τη φωτογραφία μου. Απλά ένιωσα το ότι δεν θέλω να χάσω και τη Μαρτίνα και δεν θέλω να παίρνω επιβράβευση για κάτι μέτριο. Θέλω το κάτι καλύτερο για μένα.